Καλά λέει. Δεν τρέπεστε καθόλου. Ντροπή σας. Γεια σας παιδιά, καλώς ήλθατε στο κανάλι μου, καλώς ήλθατε σε ένα έκτακτο story time, πάρα πολύ μικρό ίσως φαντάζομαι, γιατί ό,τι σας διηγηθώ σήμερα συνέβη μέσα σε μία μέρα. Το τελευταίο πιο σοκαριστικό story time που είχα κάνει ήταν με τη μητέρα μου που είχα πάει στη Γάβδο. Αυτή τη φορά είναι πάλι με τη μητέρα μου που απλά πήγα στο κέντρο της Αθήνας. Και το τι έγινε στο κέντρο της Αθήνας θα σας περιγράψω σε λίγο, γιατί έγινε ένας χαμός. Όλα συνέβησαν την ημέρα που έγινε και ο σεισμός, δηλαδή την Παρασκευή 19 Ιουλίου. Θα πάρω όμως τα πράγματα από την αρχή, δεν είναι και πολλά έτσι κι αλλιώς, από την ώρα που ξύπνησα. Γενικά από την ώρα που άνοιξα το μάτι μου, είχα κοιμηθεί μόνο 4 ώρες, δεν ξέρω γιατί, μη ρωτάτε, πήγαιναν τα πράγματα πολύ στραβά. Δηλαδή, ξυπνάω και αναγκάστηκα να ξαναφτιάξω ένα βίντεο που θα ανέβαζα στο YouTube, αυτό με τις ερωτικές σας υποθέσεις. Αναγκάστηκα να το φτιάξω όλο από την αρχή, γιατί προέκυψε ένα πρόβλημα. Τώρα δεν μπορώ να μπω σε αναλύσεις όμως. Οπότε, 9 η ώρα το πρωί, εγώ καθόμουν και ξαναέφτιαχνα όλο το βίντεο και το ξαναανέβασα. Μου πήρε αρκετές ώρες. Τέλος πάντων, τα κατάφερα όλα καλά εκεί. Δεν ήταν εκεί το βασικό μας πρόβλημα. Λέω, μου είχε ξανατύχει αυτό, δεν είχα μεγάλο πρόβλημα. Αλλά στη συνέχεια θα φεύγαμε με τη μητέρα μου, θα πηγαίναμε στο κέντρο της Αθήνας, στο Σύνταγμα συγκεκριμένα, για να κάνουμε κάποια ψώνια και κάποιες δουλειές που είχαμε. Έτσι λοιπόν ήπια τον καφέ μου, χαλάρωσα και κατά τις 12 η ώρα ετοιμαστήκαμε και φύγαμε για το κέντρο. Πήγαμε με το μετρό, φτάσαμε μια χαρά, ήρεμα και ωραία, ούτε πολύ κόσμο είχε, ήταν μια χαρά η κατάσταση, φυσιολογικά δηλαδή, και για τέτοιο μήνα Ιούλιο. Και τέλος πάντων μέσα στο μετρό, μέσα στο βαγόνι, έτσι όπως ήμουνα όρθιος εγώ και περίμενα στο τζάμι του βαγονιού, ήταν μια κυρία απέναντί μου. Και με το που μπήκα μέσα, μάλλον επειδή έτρωγα γλυφιτζούρι, τι να κάνω, μου είχαν περισσέψει κάτι γλυφιτζούρι μέσα στην τσάντα και ήθελα να φάω κάτι πρωί-πρωί. Έτρωγα γλυφιτζούρι και είχα μπει μέσα στο μετρό και με κοίταζε καλά-καλά αυτή. Δεν είχε σταματήσει να με κοιτάει, είχε γουρλώσει το μάτι, ήταν και άρρωστη εντωμεταξύ αυτή, έβηχε, φτερνιζόταν, φοβόμουν μην κολλήσω και με κοίταζε καλά-καλά. Λέω, όχ, παιδιά, να το, τώρα θα έρθει το μάτι. Και όντως, παιδιά, ήρθε το μάτι. Δεν σταμάτησε να με κοιτάει μέχρι να φτάσουμε στο Σύνταγμα. Δεν υπήρχε αυτό, αφού και η μάνα μου απορούσε πραγματικά. Λέω, τι λάθος έχω κάνει, γιατί με κοιτάει, έχω σκατά στη μούρη μου, έχω. Δεν τσίπα κάτι τώρα, τι να ασχοληθώ, δεν βαριέσαι, λέω. Τέλος πάντων, φτάσαμε στο Σύνταγμα που λέτε, πήγαμε σε μια εταιρεία, κάναμε κάτι δουλειές που θέλαμε με τη μητέρα μου να κανονίσουμε εκεί πέρα. Μετά πήγαμε στα μαγαζιά, ψωνίσαμε κάποια μικρό πράγματα που θέλαμε. Τώρα αυτή είναι λεπτομέρειες, δεν έχει σημασία. Είχε περάσει αρκετή ωρίτσα. Όλα καλά μέχρι εκεί. Μια χαρά πήγαιναν τα πράγματα. Λορόι. Στη συνέχεια, αφού είχε μεσημεριάσει, μας είχε κόψει η Λόρδα και λέμε: δεν πάμε να τσιμπήσουμε τίποτα στα Fridays. Πολύ καλή ιδέα, της λέω. Βασικά, εγώ της είπα να πάμε στα Fridays, γιατί τρελαίνουμε για τα Fridays. Της λέω: πάμε στα. Not sponsored, παρεμπιπτόντως. Πάμε, της λέω, στα Fridays να φάμε, αλλά εμείς είμαστε στα Σύνταγμα. Οπότε, της λέω: θα πάρουμε το μετρό, θα κατέβουμε Ευαγγελισμό και από εκεί θα πάμε στα Fridays. Μια στάση όλα αυτά. Για μια στάση, να πάρουμε το μετρό. Και τώρα ξεκινάει το μαναφούκι. Κατεβαίνουμε που λέτε τις σκάλες του μετρό, τις πρώτες σκάλες που έχει στην αρχή-αρχή-αρχή, και έτσι όπως κατεβαίνουμε, ακούμε έναν ήχο, ένα βουητό, ένα. Πάρα πολύ δυνατό όμως. Σοκαριζόμαστε με τη μάνα μου, κοιτιόμαστε, κοιτάζουμε και κάτω τον κόσμο και προσπαθούσαμε να καταλάβουμε τι είναι αυτό. Εν τω μεταξύ δεν είχαμε κουνηθεί καθόλου. Παρόλο που είχε γίνει σεισμός, μόνο θόρυβο ακούγαμε. Κοιταζόμαστε με τη μάνα μου, λέμε τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, μου λέει η μάνα μου Δημήτρη, αυτός ο ήχος, το ξέρω, μου λέει, είναι σεισμός. Τι σεισμό, της λέω, μωρέ, αφού δεν κουνηθήκαμε καθόλου. Είναι σεισμός, μου λέει. Εν τω μεταξύ άρχισε να ανεβαίνει κόσμος από τα σκαλιά, όχι από τις κυλιόμενες, γιατί δεν λειτουργούσαν, και άκουγα που μιλάγαν μεταξύ τους και λέγανε κάτι για τις κυλιόμενες. Και φαντάστηκα εγώ ότι αυτός ο ήχος ήταν από τις κυλιόμενες που χάλασαν. Εν τω μεταξύ, βλέπω και μια κοπελίτσα να ανεβαίνει πάλι από τα σκαλιά και να κλαίει, να ορίεται και να λέει: Παναγιά μου, τι έπαθα, θα πάρω το λεωφορείο, φοβάμαι πάρα πολύ. Λέω: ρε Χριστός και Παναγιά, λέω, τόσο πολύ φοβήθηκε που χαλάσανε οι σκάλες. Λέω: εντάξει, ίσως να ήταν πάνω στις κυλιόμενες και να έπαθε αυτό το σκηνικό. Και να φοβήθηκε η κοπέλα, γιατί όντως έκανε πάρα πολύ φασαρία. Εμείς δεν δώσαμε πολύ σημασία. Σταματημένες οι σκάλες, ανοιχτές οι πόρτες του μετρό. Αυτό είτε εμείς κατεβήκαμε για να πάμε στον Ευαγγελισμό. Κατεβαίνουμε κάτω που λέτε στο μετρό και ακούμε από τα ηχεία να βγάζουν ανακοίνωση ότι θα έχουν καθυστερήσει στα μετρό. Έρε, λέω, δεν μπορεί. Κάτι παίζει εδώ πέρα. Δεν μπορεί από τις κυλιόμενες να γίνει τώρα ολόκληρο μαναφούκι εκεί πέρα. Έτσι όπως καθόμαστε και περιμένουμε το μετρό, δεν έγραφε καν σε πόση ώρα θα έρθει. Είναι ένας κύριος δίπλα μας και μας λέει: εσείς, λέει, από έξω ήρθατε. Γυρνάει η μάνα μου, τον κοιτάει και του λέει: ναι, από έξω ήρθαμε. Λέει: το νιώσατε το σεισμό? Με το που μας το λέει αυτό, παιδιά, η μάνα μου άλλαξε τρία χρώματα. Εγώ, εντάξει,
ήμουνα πιο κομπλέ, μπορώ να πω, γιατί δεν τον είχα νιώσει, δεν είχα νιώσει το κούνημα και δεν είχα φοβηθεί. Η μάνα μου όμως την πήγε 3 και 1. Και λέει, μάνα μου, όχι, δεν τον νιώσαμε, λέει, τον σεισμό, μόνο τον ήχο ακούσαμε, σεισμός ήταν αυτός. Σεισμός, λέει, ήτανε. Και μου λέει, μάνα μου, Δημήτρη, πάμε να φύγουμε τώρα, δεν μπαίνω στο μετρό, φοβάμαι πάρα πολύ για τους μετασεισμούς. Της λέω, ναι, πάμε να φύγουμε. Και γυρνάει ο κύριος και μας λέει, μείνετε, λέει, εδώ είστε πιο ασφαλείς εδώ κάτω. Άσε μας, ρε ανθρωπέ μου, να γίνει και τίποτα, να εγκλωβιστούμε εδώ κάτω, δεν είσαι καλά. Φεύγουμε με τη μάνα μου, ξανανεβαίνουμε πάνω στο Σύνταγμα με τα πόδια. Ένας πανικός εντωμεταξύ. Βγαίνουμε στο Σύνταγμα και είχαν κατέβει όλοι κάτω από τις εταιρείες. Είχαν βγει έξω δηλαδή, τι να κάνουν, να μείνουν μέσα στα κτίρια, τους κατεβάσανε. Ένας πανικός στο Σύνταγμα. Της λέω, μαμά, μην πτωίσαι. Της λέω, αφού δεν το καταλάβαμε, ηρέμησε, όλα καλά. Πάμε, της λέω, με τα πόδια από το Σύνταγμα προς το Κολωνάκι για να πάμε να φάμε. Πού η μάνα μου, δεν σκεφτόταν τίποτα άλλο. Σταμάταγε περαστικούς, ρώταγε τον περιπτερά, ρώταγε τους κυρίους στα παγκάκια. Πώς κάνουνε κάτι γέροι, σπαστικοί που ρωτάνε συνέχεια τα ίδια πράγματα, έτσι έκανε η μητέρα μου. Ρώταγε τους πάντες για το σεισμό. Της λέω, ρε Χριστιανή μου, τι κάθεσαι και ρωτάς, λέω, για να αγχώνεσαι, αν είναι δυνατόν. Τέλος πάντων, στην πορεία του μεταξύ έγινε και άλλος μετασεισμός που δεν το καταλάβαμε ποτέ. Δεν ξέρω πότε έγινε, γιατί το διάβασα μετά, έγινε ένα 4,1 Ρίχτερ. Χαμπάρι δεν πήρα, πάλι καλά, ευτυχώς Παναγιά μου. Τέλος πάντων, και έτσι όπως ανεβαίναμε προς το Κολωνάκι για να πάμε να φάμε, είχαν κατέβει όλοι από τις εταιρείες κάτω και χαμός εντωμεταξύ τα πεζοδρόμια, δεν μπορούσε να περάσει από τον τόσο κόσμο, φανταστείτε. Και έτσι όπως προχώραγα να πάω στο Κολωνάκι, αυτό είναι ωραίο της υπόθεσης, έγινε και ένα ωραίο, με σταματάει μια κυρία και μου λέει, 52 χρονών ήτανε, και μου λέει, σε παρακολουθώ, μου λέει, αγόρι μου, είμαι αυτή που σχολιάζω κάτω από τα βίντεό σου, είμαι κάπως το είπε, είμαι η Γριέτζο, η 52, κάπως έτσι μου το είπε. Που ταυτόχρονα το μεταξύ, κυρία, μη λέει και στο τηλέφωνο, αλλά παρόλα αυτά με σταμάτησε. Τι να της πω της γυναίκας, λέω, ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά, οπότε θα της δώσω πάρα πολλά χαιρετίσματα, φιλάκια πολλά στην κυρία, όπου ήταν κάτω από την εταιρεία, δεν θυμάμαι το όνομά της, δεν μου το είπε κιόλας, γιατί γινόταν και ένας πανικός εκεί πέρα, οπότε φεύγαμε κι εμείς τροχάλα. Άσχετο, τελείωσε αυτό με όλο το story time, απλά ήθελα έτσι να το πω. Τέλος πάντων, πάμε για φαΐ που λέτε, καθόμαστε, τρώμε και λέει η μάνα μου σε αυτή που μας έβαλε στο τραπέζι, λέει, μην μας βάλεις, λέει, πολύ μέσα γιατί φοβάμαι. Της λέω, Χριστιανή μου, προχώρα, της λέω, να κάτσουμε τώρα. Δηλαδή, όλο παράπονα έκανε. Ήτανε γενικά μια ταλαιπωρία όλη μέρα μέχρι στιγμής. Τέλος πάντων, καθόμαστε, τρώμε, μια χαρά, όλα ωραία. Αλλά η μάνα μου, πολύ βιαστική, ήθελε να φύγουμε τσακ μπαμ, δηλαδή με την πουκιά στο στόμα φύγαμε. Λέμε, δεν θα πάρουμε το μετρό, θα πάμε με τα πόδια από το Κολωνάκι, Σύνταγμα, για να πάρουμε από εκεί το μετρό και να πάμε σπίτι μας. Ξεκινάει ο δρόμος προς το Σύνταγμα, βαδίζαμε δηλαδή, κατεβαίναμε το δρόμο και εντωμεταξύ τη μάνα μου την είχαν χτυπήσει και τα παπούτσια συν της άλλης. Και να έχω τη μουρμούρα της και τον πόνο της και να μου λέει πονάω και με έχουν χτυπήσει όντως και κάνει κάτι σημάδια στα πόδια, αφήστε το. Μόνο που δεν έτρεχε αίμα. Κατεβαίνουμε που λέει το Σύνταγμα και λέμε ας μπούμε στο μετρό, είχε περάσει και τόση ώρα, είχαν χαλαρώσει τα πράγματα, είχε μπει ο κόσμος μέσα στις εταιρείες και ήταν όλα πιο χαλαρά. Κατεβαίνουμε στο μετρό, περιμέναμε το μετρό το οποίο έλεγε σε 29 λεπτά. Λέω, δεν το πιστεύω αυτό. Πόσο κούραση να αντέξω πια ο Χριστιανός. Ξινό μου βγήκε το φαΐ. Λέμε τη μητέρα μου, δεν υπάρχει περίπτωση να περιμένουμε 29 λεπτά. Πάμε πάλι επάνω, πάλι έξω, να πάρουμε ταξί. Εντάξει, της λέω πάμε, γιατί ούτε εγώ άντεχα. Ανεβαίνουμε πάνω και πάμε απέναντι από τη Μεγάλη Βρετανία να πάρουμε ένα ταξί. Εν τω μεταξύ γινόταν ένας πανικός, γιατί τα είχαν πάρει όλα τα ταξί και ήταν όλα πιασμένα. Οπότε ήταν πολύ δύσκολο να βρεις ταξί εκείνες τις ώρες. Τώρα ξεκινάει το καλό, παιδιά. Και εκεί που περιμέναμε ταξί να έρθει, περιμέναμε, κανένα δεκάλεπτο περιμέναμε για να καταλάβετε τώρα στο κέντρο να μην βρίσκουμε ταξί. Δεν ήταν κανένας άλλος δίπλα μας, μόνοι μας ήμασταν. Μετά από ώρα που κάναμε σε όλους νοήματα να σταματήσουνε, σταματάμε ένα ταξί, βρίσκουμε ένα ταξί, σταματάει ο άνθρωπος να μας πάρει και έτσι όπως πάμε να μπούμε μέσα στο αυτοκίνητο, παιδιά, έρχεται φορτσάτη από μία άλλη γωνία, μία κυρία, φορτσάτη όμως, και έρχεται έξω από το ταξί και μας κάνει. Καλά, λέει. Δεν τρέπεστε καθόλου, ντροπή σας, περιμένουμε μια ώρα εμείς ταξί, είμαστε βλάκες και εσείς έρχεστε οι έξυπνοι και μας παίρνετε το ταξί. Γυρνάμε με τη μάνα μου, την κοιτάμε, της λέμε δεν σας είχαμε δει πουθενά. Και άρχιζε αυτή να ταχώνει, να βρίζει εκεί να κάνει. Δεν μίλαγα εγώ, δεν μίλαγε και η μάνα μου, μας έλεγε ο ταξιτζής μπείτε μέσα για να φύγουμε, μην της δίνετε σημασία. Δεν ήταν τρελή όμως αυτή, μάλλον είχε όρεξη για μαναφούκι, για τσακωμό. Και της κάνω, κυρά μου, της λέω, θα βρεις άλλο ταξί, άσε μας ήσυχους. Και γυρνάει και με βιολόστηλε κανονικά. Μου λέει, I got beep, I see here, και να βρεις, τέλος πάντων, δεν μπορώ να τα πω κιόλας εδώ πέρα. Και της κάνω εγώ, τι είπες, και αρχίζει και φεύγει. Έφυγες, μωρή, λέω, τώρα θα δεις, μπαίνω μέσα στο ταξί κι εγώ.
Και ξεκινάει ο ταξιτζής, την παίρνουμε από πίσω, κατεβάζω το παράθυρο, τώρα στο κέντρο όλα αυτά, και τις κάνω. Στα αγγλικά της το είπα, της λέω fuck. Μ' αρέσει που λέω fuck και κάνω μετά τον beep. Της λέω I beep, φώναζα, ούρλιαζα, μου είχε κοπεί ο λαιμός. Φαίνεται και το σουτιέρ σου, της λέω μωρή. Και φώναζα και πάλι με έβριζε αυτή, αλλά έφυγε ο ταξιτζής. Ήθελα κι άλλο, και άρα το ευχαριστήθηκα, παιδιά. Έβγαλα όλο μου το άκτιο όλη τη ημέρα σε πάνω στις ηλίθες. Τι ήθελε κι αυτή. Εδώ μεταξύ, πριν από εμάς, ένα παιδί σταμάτησε κι άλλο ταξί. Αυτό δεν του είπε τίποτα. Σε εμάς μόνο είπε η βλαμένη. Όρεξη είχε αυτή, γινόταν πανικός, δεν είχε που να ξεσπάσει και ξέσπασε πάνω σε μένα και στη μάνα μου. Στη συνέχεια που λέτε μέσα στο ταξί, όλα καλά, όλα ωραία. Είχαμε σκάσει μέσα στο ταξί, δεν με ξέχε πάρα πολύ ζέστη. Προχωράγαμε και σταματάει ο ταξιτζής σε μια άλλη κοπέλα που του έκανε νόημα και λέει: πάω προς τα εκεί, βολεύει να με πάρετε. Έτσι λέει ο ταξιτζής, βολεύει. Και του λέμε εμείς Σπάρτινα. Δεν υπήρχε πρόβλημα, εντάξει, γιατί γινόταν χαμός, το καταλαβαίνουμε, δεν είχαμε θέμα να πάρουμε άλλον έναν. Μπαίνει μέσα αυτή η κυρία λοιπόν. Και τι τη θέλαμε να την πάρουμε αυτή την κυρία. Πω, παιδιά, σε όλη τη διαδρομή και είχε και κίνηση να μιλάει ασταμάτητα. Μπιρ, 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 μπιρ. Μάθαμε πού μένει, πού εργάζεται, τι δουλειά κάνει, τα επαγγελματικά της, τον άντρα της, τα πολιτικά της. Μάθαμε τα πάντα για αυτή. Μίλαγε με γη και ημενή εντωμεταξύ και τα νεύρα μου είχαν γίνει κρόσια και τσατάλια. Εντωμεταξύ αυτή μας το έπαιζε πάρα πολύ διαβασμένη, μορφωμένη, του σχολείου, του πτυχίου, του από εδώ, του από εκεί. Και μετά κάποια στιγμή πιάσανε κουβέντα με τον ταξιτζή και λέγανε για τα πολιτικά. Γιατί άλλο θα λέγανε, λένε και κάτι άλλο, έχουμε βαρεθεί ακόμη για τα πολιτικά. Και λέει αυτή η κυρία, τι νομίζετε, λέει, και αυτή η πολιτική κάτι ανθρωπάκια είναι. Φυσικά δεν έχει άδικο, κάτι ανθρωπάκια είναι και αυτοί, όλοι κάτι ανθρωπάκια είμαστε. Και έλεγε, τους υποτιμούσε όλους γενικά, ρε παιδί μου, τι πολιτικούς, τι γενικά ανθρώπους, ότι είμαστε ανθρωπάκια. Και γυρνάω και της λέω, άκου να δεις, κυρία μου, της λέω, όλοι ανθρωπάκια είμαστε. Και εγώ, και εσύ, και όλος ο κόσμος. Της λέω, είμαστε όλοι το ίδιο. Δεν διαφέρουμε, της λέω. Δεν κάνουν ούτε τα γράμματα τον άνθρωπο, ούτε τα διαβάσματα, ούτε τίποτα. Είμαστε όλοι το ίδιο. Δεν είπε τίποτα εκεί αυτή. Συνέχισε να λέει για το εξοχικό της στην Εύβοια, να λέει για τους κεραυνούς, για τις βροχές, άσχετα πράγματα. Ήτανε καλή όμως, δεν ήτανε κακιά. Απλά την είχε πιάσει και αυτήν η παρλαπίπα της. Φτάσαμε στον προορισμό μας που λέτε, δεν πήγαμε σπίτι, πήγαμε κάπου αλλού γιατί θέλαμε να πάρουμε και κάτι άλλα πράγματα. Εγώ πτώητος εν μεταξύ, ήθελα να συνεχίσω να ψωνίζω κανονικά. Δεν με πτώησε ο σεισμός. Τέλος πάντων, κάνουμε και τα άλλα ψώνια μας, όλα καλά, όλα ωραία, εκεί δεν έγινε τίποτα. Για να κλείσει πάρα πολύ όμορφα ημέρα, εφόσον είχαν γίνει όλα αυτά, γυρνάμε σπίτι και έτσι όπως είμαστε στο πεζοδρόμιο, λίγο πριν μπούμε μέσα στο σπίτι, η μάνα μου συνάμενη, κουνάμενη, πάει να προχωρήσει και σκοντάφτει. Και πέφτει κάτω, κουτρουβαλιάζεται. Παιδιά, εκείνη τη στιγμή δεν την είχα δει εγώ πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, εγώ την πέτυχα τη μάνα μου λίγο πριν ακουμπήσει το έδαφος, για να καταλάβετε. Βλέπω τη μάνα μου να πέφτει, απλά γυρνάω το κεφάλι, τη βλέπω και κάνω αυτό. Δεν έκανα τίποτε άλλο. Αλλά εντάξει, δεν τη βοήθησα. Τη βοήθησα μετά να τη σηκώσω. Αλλά επειδή γέλαγε κιόλας κι αυτή, γι' αυτό. Αλλά είχα πεβδίσει τόσο πολύ. Μου είχαν γίνει τόσα πολλά μέσα στη μέρα που πραγματικά δεν μου έκανε καμία εντύπωση με αυτό που έγινε, που έπεσε. Και γυρνάω, κάνω αυτό και λέω, καλά. Λογικό ήταν, πώς θα έκλεινε η μέρα. Έτσι, όμορφα και ωραία. Εντάξει, μετά σηκώθηκε η μητέρα μου, δεν είχε χτυπήσει, αλλά την επόμενη μέρα το χέρι της είχε πριστεί, ακόμα δηλαδή δεν είναι πρισμένο, κάηκε κιόλας στο φούρνο. Τι να σας λέω τώρα, ένας πανικός. Δεν ξέρω ποιος με έχει ματιάσει, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Θέλω εσείς από τις οθόνες σας να μου ρίξετε ένα ξεμάτιασμα και σε μένα και στη μητέρα μου. Ποιος με γλωσσοτρώει, δεν ξέρω. Ποιος μας γλωσσοτρώει, μάλλον. Η μάνα μου είπε ότι δεν θα ξαναπάμε ποτέ μαζί κέντρο. Ευτυχώς λέω καλύτερα, γιατί δεν αντέχω κι εγώ πραγματικά να μας γίνονται άλλα τέτοια σκηνικά. Αυτό ήταν το story time, το πολύ mini, το πολύ short, το πολύ σύντομο. Ελπίζω να μην μας συμβούν άλλα τέτοια. Απλά ήθελα έτσι να το πω μαζί σας. Το κύριο θέμα μας υποτίθεται ότι ήταν ο σεισμός. Αλλά μόνο ο σεισμός δεν με ένοιαζε εμένα εκείνη τη μέρα. Αλλά τέλος πάντων. Ελπίζω να είστε όλοι ασφαλείς με το σεισμό που έγινε. Μην φοβάστε, όλα καλά θα πάνε. Απλά λίγο προσοχή θέλει. Μείνετε ψύχρεμοι. Δεν χρειάζεται να τρέχετε στους δρόμους σαν τους τρελούς. Προσοχή, μην μπαίνετε σε σανσέρ. Ξέρω, καλά, εγώ γενικά δεν μπαίνω σε σανσέρ. Κάτι ξέρω και τα φοβάμαι και δεν μπαίνω σε σανσέρ. Μην μπαίνετε σε σανσέρ, απ' τη σκάλη, σύρεμα και ωραία. Λοιπόν, παιδιά, αυτά από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Swipe up και φιλάκια πολλά και γεια σας.